Συνέγινε μου. Αδέρφια μου. Ελάνια φίλοι μου. Θα παραμείνουμε και για όσο καιρό χρειαστεί στο τεράστιο θέμα της νομιμότητας των βουλευτών, της νομιμότητας της κυβέρνησης, αλλά και της βουλής. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται για όσα χρόνια έχει συνηθεί. Είμαι μπροστά σε ένα νόμο που είναι ο νόμος είναι το άθρο 93 της παραγράφου 164-84 ανακήρυξη βουλευτών. Η ανακήρυξη των βουλευτών σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στα εκεί άθρα και φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει και κανένα άθρο το οποίο λέει ότι αν δεν ψηφιστείς έρχεσαι στη βουλή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Όλοι κοιτάνε για την νομιμότητα, αλλά εκτό από την νομιμότητα να είναι αυτοί βουλευτέ. Άρα λοιπόν υπάρχει και ένα ανταγωνισμό μεταξύ του, όπου ποιο είναι νόμο, ποιο είναι δεν νόμο και ποιο έχει τους περισσότερου ψήφου. Άρα από μόνο του το σύστημα προστατεύεται. Αν θέλουμε να το δούμε και έτσι. Ε, η ανακήρυξη λοιπόν των βουλευτών σύμφωνα με αυτά, τα, με αυτά, που ορίζονται στα οικιάθρα γίνεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο. Κατατόπου δηλαδή. Αν είσαι στην Αχαρία, το κατατόπου πρωτοδικείο είναι υπεύθυνο για σένα. Σε δημόσια συνεδρίαση, προσέχτε, οι συνεδριάσει των πρωτοδικείων γίνεται δημόσια, δεν γίνεται κλεισμένο το θυρών. Και όποιο θέλει πάει και παρακολουθεί τη διαδικασία. Χωριστά για κάθε κατατομή. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Αμέσως μετά την παραχώρηση των εδρών από κάθε κατα... κατανομή, η απόφαση, άρα έχουμε απόφαση τώρα, δεν είσαι βουλευτής επειδή το πει εκεί τα μαγειρεύουνε, κάτσε να δούμε τώρα την αμοιμότητα. Η απόφαση της ανακήρυξης κοινοποιείται με τη φροντίδα του εισαγγελέα σε όλους τους υποσυφίους. Άρα λοιπόν ο θεσμός της δικαιοσύνης είναι παρόν. Δημόσια, στο αρμόδιο πρωτοδικείο, η συνεδρίαση και χωριστά για την κάθε κατατομή. Άρα όλοι ξέρουν ποιος είναι ποιος και τι αν είναι βουλευτής. Yeah. Η απόφαση της ανακήρυξης ότι είσαι βουλευτής κοινοποιείται με τη φροντίδα του εισαγγελέα. Άρα ο εισαγγελέα σου δίνει και σου κοινοποιεί την απόφαση ότι πόσους ψήφους έχει ο καθένας σε όλους τους υποψηφίους. Δεν μιλάμε για βουλευτή, μιλάμε για υποψήφιο τώρα. Το αν θα μπει στη Βουλή και το αν έχει πολλούς ψήφους ή λιγότερους, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, θα το δούμε. Ο εισαγγελέα δίνει τους ψήφους της, καταδομη, της ε, καταμέτρησης σε όλους τους υποψηφίους πόσους ψήφους πήρε ο κάθε υποψήφιος. Το αρμόδιο πρωτοδικείο ανακηρύσει και απληρωματικούς των βουλευτών που ανακηρύχθηκαν από κάθε συνδυασμό. Οι συνδυασμοί είναι στον Άριο Πάγο. Γι' αυτό και όταν κάνουμε φορέα ακόμα, το επικυρώνουμε στον Άριο Πάγο και ο Άριο Πάγο γνωρίζει ποιοι θα είναι οι βουλευτέ μα και οι βουλευτέ Και όταν θα κατέβει ο συνδυασμό ή ο φορέα στι εκλογέ, με εξώδικο ενημερώνει τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου ποιοι θα είναι οι βουλευτέ. Γιατί αυτοί πρέπει να ψηφιστούν. Άρα έχουν τα πάντα. Πολύ ωραία. Οι αναπληρωματικοί ανακηρύσσονται κατά τη σειρά που έχουν προταθεί στη δήλωση κατάρτιση συνδυασμού. Εντάξει, κάτσε, κάτσε, δεν φτάσαμε εκεί. Που σημαίνει ότι η δικαιοσύνη ξέρει ποιοι είναι οι υποψήφοι και ποιοι ψηφίστηκαν. Λε. Και του δίνει έγγραφο στα χέρια του υποψήφιου, του βουλευτή δηλαδή, σύμφωνα με του ψήφου που βγήκανε και σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο. Άρα υπάρχει έγγραφο που ο βουλευτή έχει στα χέρια του ότι βγήκε. Αυτό θέλουμε να το δούμε. Μετά αυτό το έγγραφο παρουσιάζεται στη Βουλή. Άρα λοιπόν όλοι οι βουλευτές που εκλέγηκαν μαζεύονται στη Βουλή. Και αυτό είναι το όργανο που ο, θα συστήσει τη Βουλή σε σώμα. Το όργανο αυτό είναι το εκλεγμένο. Το καινούργιο εκλεγμένο σώμα είναι η Βουλή σου. Σε όλη την Ελλάδα βάσει το εκλογικού νόμου. Μαζεύεται στη Βουλή όπου όλοι αυτοί μαζί καταθέτουν τα εγγραφά τους από τον εισαγγελέα ότι είναι βουλευτές, εφόσον καταμετρήθηκαν οι πάντες, τα πάντα, γιατί οι βουλευτές βγαίνουν κατά τόπους ή βγαίνουν στην επικράτεια, και ακολουθείται ό,τι λέει το η Βουλή συγκροτείται σε σώμα. Το πρώτο φεκ, λοιπόν, που συγκροτείται η Βουλή σε σώμα μετά από κάθε εκλογική διαδικασία είναι να συσταθεί η Βουλή σε σώμα. Εάν η βουλή δεν, συστασί, δεν συσταθεί σε σώμα, δεν έχεις βουλή. Αν δεν έχω βουλή, δεν μπορεί να βγει κανένας νόμος. Και ό,τι έχει ψηφιστεί και ό,τι έχει γίνει εκεί μέσα, είναι παράνομο. Είναι καταφεστικό, είναι κατάληξη εξουσίας, είναι γενοκτονία, είναι χίλια κακουργήματα παγκόσμια μαζί. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Πάμε λίγο λίγο. Όσο και να ψάξουμε, φεξίστασης βουλή δεν έχουμε. Εν τω μεταξύ, το πρώτο φεξίσταση σε σώμα τη βουλή πιστοποιεί και νομοποιεί τον κάθε βουλευτή. Διότι ο βουλευτή, που είναι ήδη εκλεγμένος με το έγγραφο του από το πρωτοδικείο και από τον εισαγγελέα που του δίνει, πιστοποιείται με νόμο ότι είναι βουλευτής. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που συστήνει τη βουλή σε σώμα είναι. Να νομιμοποιηθούν οι βουλευτές ότι είναι αυτοί και δεν πήγε κανένας άλλος μέσα ρε παιδιά. Τέτοιο δεν έχουμε. Τέτοιο δεν υπάρχει. Και όχι δεν υπάρχει τώρα στις 15 του 2015. Χρόνια δεν υπάρχει. Εάν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, πώς κυβερνάς, ποιος σε κυβερνάει, ποιος και ποιοι είναι αυτοί που ψηφίζουν ό,τι γουστάρουν και τελικά δεν έχουν και πολιτικό κόστος. Για κάτσε να το δούμε στην είναι η ώρα συνέγινε μου. Είναι αρκετό ο καιρό που ψάχνουμε τα φεκ. Ψάχτε λίγο ακόμα. Θα βρείτε και του νόμου πώ ακριβώ συμβαίνει. Και είναι η ώρα που πρέπει να χτυπήσουμε την πόρτα του πολίτη. Δηλαδή, πρέπει να ξέρετε ότι όλοι οι δικηγορικοί συλλόγοι έχουν θεσμοθετηθεί ω αρχή. Που σημαίνει είναι αρχή του πολίτη. Δηλαδή, οι δικηγορικοί συλλόγοι έχουν το ρόλο τη αρχή για τα δικαιώματα και το δίκαιο του πολίτη. Σαφώ πρέπει να ξέρετε ότι όλε οι διοικήσει και οι εκλογικέ αναμετρήσει στο Σύλλογο των Δικηγόρων είναι μασονικέ. Τα δάχτυλα των σκιών και οι στοές βγάζουν τους δικούς τους ανθρώπου, όπου είναι πιστοί σε ό,τι του διατάξουν, βάσει του όρκου του υπογείου που κάνουν. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο για όλου του ανθρώπου και για όλα τα δημιουργήματα. Όμω είναι αρχή. Και η αρχή αυτή είναι για τον πολίτη. Είναι η ώρα λοιπόν τώρα, με επιστολή μας σε δικηγορικούς συλλόγους, κατά τόπους, να μας απαντήσουν με μία νομική γνωμάτευση. Μαζεύετε τους νόμους, θα επικοινωνήσετε με τις περιφερειακές σας διοικήσεις, αλλά και Έλληνες, αλλά και δικηγόροι. Αυτή τη φορά πρέπει να συστρατευτούν νομικοί, δικαστές, επιμελητή, αλλά και όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με, τον, με τη δικαιοσύνη και όσοι έχουν άποψη ακόμα να συστρατευτούν. Είναι πάρα πολύ τρομερά και φρικτά αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας και ιδιαίτερα στον τρόπο της εξουσίας μας, στην ίδια τη γενοκτονία μας. Και να κάνουν μια νομική γνωμάτευση. Συνταξιούχοι δικηγόροι, συνταξιούχοι δικαστές, πάλι παραμένουν, σοφοί άνθρωποι με τεράστια εμπειρία, να δούμε και πόσο σκαλωμένοι είναι και γιατί είναι ανεσκαλωμένοι, για την ίδια τη ζωή. Δεν μπορεί να σκαλώνει για την ίδια τη ζωή. Δεν μπορεί να βλέπει κάτι να σε σκοτώνει και να συνεχίζει, αγαπητέ δικηγόρο ή δικαστέ, και να, 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 να κοιτάτε πώ εσεί δεν θα σκοτωθείτε να σκοτώσουν εμά. Όλο αυτό το καθεστώ, όλο αυτό το σύστημα σκοτώνει όλου μα. Δεν γίνεται. Θα πρέπει λοιπόν να συστρατευτούν όλοι. Αυτή τη φορά, καλό και καλό, όλο τον κόσμο. Που είναι στη δικαιοσύνη, αλλά και οι αστυνομικοί. Υπάρχουν πάρα πολλοί αστυνομικοί που γνωρίζουν το δίκαιο, γνωρίζουν του νόμου, του διδάσκονται δηλαδή, αν το θέλετε, στι σχολέ του. Είναι απλά αυτά που λέμε. Δεν υπάρχει σύσταση σε σώμα ούτε που δεν νομοποιεί ούτε το βουλευτή, αλλά ούτε και την ίδια τη βουλή. Πόσο μάλλον να μιλάμε για κυβέρνηση. Εδώ, σε περασμένο μου ηχητικό, είπα ότι δεν, δεν υπάρχει φεκ τη εκλογή του Πρόεδρου. Εάν υπάρχει, να το βγάλετε. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Η συμμορία που βλέπετε και κινείται αυτή τη στιγμή από τα κανάλια που τροφοδοτούν όλη αυτή την παρανομία, την τεράστια, τη γενοκτονία σε επίπεδο, στο πιο υψηλό επίπεδο διακυβέρνηση τη χώρα, με έναν πλανήτη που κοιτάει, όλα αυτά σε μία νύχτα θα μαζευτούν. Δεν θα χρειαστεί πάνω από μία νύχτα να μαζέψει όλα αυτά που λένε ότι κυβερνάνε ή που νομίζουν ότι έχουν κυβερνήσει και έχουν υπογράψει και δεσμεύσει τη χώρα και σκοτώσει του ανθρώπου και τη δημιουργία, μαζί με όλου του δημοσιογράφου για ό,τι έχουν πει. Σε μία νύχτα θα μαζευτούν όλα αυτά. Το πότε θα είναι αυτή η νύχτα θα κανονιστεί από αλλού. Αλλά σε μία μέρα και νύχτα θα μαζευτούν όλα. Όλα θα μαζευτούν. Ωστόσο όμως κάτσε να το δούμε. Θα σας αφήσουμε εκεί που είστε να νομίζετε ότι διηγείτε, να εκτελείτε τις εντολές όλων αυτών των γελίων δόλιων αποστατικών μορφωμάτων που ακούτε μέσω των σκιών και σε μία νύχτα που θα έρθει θα, σας, θα μαζευτείτε όλοι. Θα είστε όλοι μαζί. Δεν θα μείνει κανένα έξω. Για ό,τι έχετε πράξει, για ό,τι έχετε παράξει. Οι δημοσιογράφοι στην πολιτική εξουσία, στη δικαστική εξουσία και όπου σε όποιο πόστο του δημοσίου νομίζετε θα γλιτώσετε. Όλοι μαζί θα είστε. Θα το καταλάβετε όταν θα έρθει η ώρα. Ωστόσο όμως, προκαλώ και προσκαλώ όλον αυτόν τον κόσμο να κάνει μια νομική γνωμάτευση. Βάσει των νόμων. Δεν ζητάμε και τίποτα παραπάνω και λιγότερο και πρέπει να την κάνει. Πρέπει να μας πει λοιπόν τη στιγμή που δεν υπάρχει ΦΕΚ κύρωση σε σώμα της Βουλής, δεν υπάρχει ΦΕΚ κύρωση, νομιμοποίηση του ίδιου του βουλευτή και βάσει των νόμων και των άθρων και να πιάσει ένα γαϊτανάκι ή να ζητήσουμε και από τα πρωτοδικεία τα αποτελέσματα τα οποία είναι σε αρχεία. Μην φανταστείτε τα καίνε ναι. και να κάψει τα φακελάκια. Τα αποτελέσματα είναι πάντα εκεί. Αν δεν τα κάψει τα φακελάκια. Μα τι τα κάψε, τι δεν τα κάψε, δεν λέει τίποτα αυτό γιατί πάλι εμεί δεν ξέρουμε, δεν έχουμε μετρήσει εμεί. Που σημαίνει εσεί έχετε μετρήσει. Αυτό που δεν ξέρει να μετράει και έχω πει, ή απαταιώνε οι αποστάτε, αυτά τα γελία μορφώματα που στο παίζουν εξουσία, αυτά τα αποστατικά σκουπίδια, δεν ξέρουν αριθμητική. Οι αριθμοί δεν λένε ποτέ ψέματα. Και όπω οι αριθμοί είναι ο νου ο ίδιο. Τώρα θα αναμετρηθείτε με την νόηση και με του αριθμού. Και δεν ξέρει κανένα σα αριθμητική. Έτσι λοιπόν, ζητούμε και πρέπει να βγει μια νομική γνωμάτευση η οποία θα υπογράφεται με νόμου βέβαια. Έτσι. Ο νόμο λέει αυτό και αυτό δεν έγινε. Ο νόμο λέει αυτό και αυτό δεν έγινε. Αυτό δεν υπάρχει, αυτό δεν υπάρχει, αυτό δεν υπάρχει, αυτό δεν υπάρχει. Ο νόμο λέει πρέπει να γίνει αυτό και αυτό δεν έγινε. Αυτό έγινε, αυτό δεν έγινε, έγινε, δεν έγινε τότε, έγινε τότε. Έπρεπε να γίνει αυτό και δεν έγινε. Βάσει του νόμου τάδε έπρεπε να γίνει αυτό, αλλά δεν έγινε αυτό. Και έγινε εκείνο. Άρα αυτό είναι παράνομο. Έχει μια νομική γνωμάτευση. Χρειάζομαι οπωσδήποτε νομικέ γνωματεύσει, τι οποίε θα την υπογράφουν. Δεν μα πειράζει αν είναι συνταξιούχοι, δικαστέ, συνταξιούχοι αστυνομικοί. Έχουν τη γνώση οι άνθρωποι. Δεν είναι ότι με το που πήρε σύνταξη έγινε και αφαιρεμένο και τελείωσε. Είναι το ίδιο όργανο, με του ίδιου νόμου, γνωρίζει και έχει τεράστια εμπειρία. Εμεί θέλουμε γνωμάτευση. Αυτέ οι γνωματεύσει θα υπογραφτούν από νομικού, από δικαστέ και από ανθρώπου που γνωρίζουν και είναι στον χώρο τη δικαιοσύνη οπωσδήποτε οι γνωματεύσεις αυτές και φυσικά θα κάνουμε επίσημα ερώτημα και στον Άριο Πάγο και στην κυβερνήση αλλά και σε παγκόσμιους οργανισμούς για το τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Και το γεγονός είναι ότι δεν το έχετε κάνει μία φορά. Έχετε αποθρασυνθεί τόσο πολύ, έχετε πείσει τον κόσμο ότι είναι τόσο ηλίθιος και τον έχετε κατεβάσει κάτω από τα ζώα, και κάτω από εσά που είστε ζώα. Και πιστέψατε, γιατί δεν ξέρατε, ότι δεν θα σας πιάσει ποτέ κανένας. Και όλα θα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο. Αυτά όμως τελειώνω. Συνέλληνα μου. Έλληνα πολίτη άνθρωπε. Συστρατεύσου τώρα. Με όλες σου τις δυνάμεις. Να καθαρίσεις όλο αυτό το πεδίο και το επίπεδο πάρα πολλών ετών έχεις καταλάβει άνθρωπε Έλληνα τι ακριβώς έχουν κάνει και τι ετοιμάζουν να σου κάνουν καθημερινά σε επόμενο ηχητικό. Θα καταλαβείς πολύ πιο πολλά και όσο περνάει ένα καιρός θα καταλαβαίνεις. Μην αντιδράσεις λοιπόν στις αλήθειες. Να ενδώσεις στις αλήθειες. Να εκτελέσεις, να πράξεις. Να θυμώσεις, να νοήσεις. Να εφυπνιστείς και να πάρεις θέση. Και τώρα είναι η ώρα να πάρουν όλοι οι άνθρωποι θέση να ξεσκαλώσουν από όπου είναι σκαλωμένοι. Να καταλάβουν ότι αυτός, αυτός ο κόσμος, ο ψεύτικος και ο χρόνος που ζούσαν θα πέσει, θα τελειώσει, θα διαλυθεί, δεν θα υπάρχει. Και θα υπάρξει μόνο ο δημιουργικό, ο πραγματικός και σε αυτόν που ήρθαν να ζήσουν. Γιατί είναι κοντά αυτές οι ώρες. Αγωνιστικούς χειρονισμούς. Συστρατευτείτε όλοι στην Ελλήνω Συνέλευση, στη δικιά σου λεωφόρο. Όλες οι πληροφορίε. Τα πάντα να συστρατευτούν. Να γίνουν οι νομικές νοματεύσεις. Είναι τεράστιο αυτό που έχει γίνει. Είναι φρικτό αυτό που συμβαίνει και συνεχίζει και συμβαίνει. Δεν θα το σταματήσεις μόνο. Αλλά θα πιάσεις όλα αυτά τα ζωάδια. Και θα δεις πόσο βάθος και ποιοι είναι από πίσω. Και θέλω να καταλάβετε όλοι τι υπερετούσατε τόσα χρόνια. Τι πληρωθήκατε. Κυρωθήκατε μισθού. Γιατί για να διαλυθείτε, να καταστραφείτε εσεί οι ίδιοι, η πολιτεία σα, η χώρα σα, τα παιδιά σα, η ζωή σα. Σκεφτείτε το. Αγωνιστικού σχεδιασμού Μέχρι το τέλο.